Θέλω να καλημερίσω σήμερα τον κύριο Αλέξη Οντόνα, αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Ελληνισμού στη Γερμανία. Καλημέρα κύριε Οντόνα. Καλημέρα κύριε Σαχίνη, καλημέρα σε όλους τους ακροατές. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εγώ για την ανταπόκριση και θέλω να μου πείτε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, πώς νιώθουν οι Έλληνες με την κατάσταση στο χώρο της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που αφορά τα ελληνικά εκεί που ζείτε. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί ιδιαίτερα. Όπως γνωρίζετε, η ελληνική γλώσσα αποτελεί τον συνδετικό κρίκο του απόδημου ελληνισμού με την πατρίδα, τα ήθη και τα έθιμα και την ταυτότητά μας ουσιαστικά. Παρατηρούμε μια υποχώρηση, θα έλεγα, σταδιακά της ελληνικής πολιτείας, του ενδιαφέροντος της ελληνικής πολιτείας προς αυτό το θέμα της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στην Ευρώπη. Αυτό ξεκίνησε από την εποχή της κρίσεως και έχουμε ξεπεράσει θεωρητικά την κρίση, αλλά ουσιαστικά οι δαπάνες οι οποίες γινόντουσαν πριν το 2009 δεν εξακολουθούν να γίνονται. Γίνεται ούτε το 15% δεν δαπανεί η ελληνική πολιτεία αυτή τη στιγμή. Και έχουμε συνεχώς κλείσιμο σχολείων. Ξεκίνησε το έργο με το Πυθαγόρας στο Μόναχο τον περασμένο χρόνο. Τώρα έχουμε το θέμα του Αριστοτέλη και είναι απολύτως φυσιολογικό να υπάρχουν αντιδράσεις συγκεκριμένα στο Μόναχο για το Αριστοτέλης, που αποτελεί τη μεγαλύτερη μονάδα ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό. Είναι και αμιγώς ελληνικό σχολείο το οποίο βρίσκεται στο Μόναχο. Δημιουργεί ένα σοκ στους γονείς και γι' αυτό είναι έτσι μαζικές κινητοποιήσεις, γιατί βλέπουν το ίδιο έργο να επαναλαμβάνεται, κύριε Σαχίν. Όταν λέτε ότι είναι το μεγαλύτερο σχολικό συγκρότημα, δώστε μας μια τάξη μεγέθους. Παιδιά από δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, πόσα φιλοξενεί μαζί με τα σαβατιάτικα ελληνόφωνα τμήματα, αν έχετε μια εικόνα, σας παρακαλώ. Σχεδόν 900 παιδιά είναι από ό,τι έχω πληροφορηθεί. Εγώ δηλαδή την περσμένη εβδομάδα βρισκόμουν και αυτοπροσώπω στο Μόναχο, γιατί η δουλειά του Ιδρύματος είναι να υποστηρίζει όλους τους φορείς. Εκεί τον προτακτικό ρόλο τον έχουν οι συλλόγοι του σχολείου και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνο Μονάχου και Περιχώρων. Εμείς είμαστε υποστηρικτικά εδώ, στρατηγικά υποστηρίζουμε. Ενημερώθηκα αυτοπροσώπως εκεί για την κατάσταση σε μια συνομιλία. Είναι μεγάλο συγκρότημα, έχει σταθερά μαθητές, 500 περίπου μαθητές δημοτικού και γυμνασίου στο συγκρότημα και το Σάββατο γίνεται το μεγαλύτερο τεγ. Τμήμα ελληνικής γλώσσας στον κόσμο, γίνεται μάθημα για τους άλλους μαθητές που έρχονται το Σάββατο και κάνουν το μάθημα. Το μεγαλύτερο σύγκροτημα το είναι άκρο σημαντικό, κύριε Σαχίνη. Κύριε Ντόνα, είπατε το μεγαλύτερο συγκρότημα ελληνικών στον κόσμο. Είναι εκεί, ναι. Μάλιστα. Η μονάδα, η σχολική μονάδα, ακριβώς. Πείτε μου κάτι, πόσο ωριακά είναι τα πράγματα στο Μόναχο για τον Αριστοτέλη και το γυμνάσιο εκεί? Για να μην μπούμε στο παιχνίδι της παραπληροφόρησης, θα πούμε ξεκάθαρα ότι οι γονείς κινούνται μαζικά επειδή βλέπουν ένα έργο να επαναλάβανε. Μισό λεπτό, κύριε Ντόνα, ζητώ συγγνώμη. Να το διευκρινίσω. Επειδή λέτε για να μην μπούμε στο παιχνίδι της παραπληροφόρησης, η αλήθεια είναι ότι μετά τις κινητοποιήσεις, γιατί μόνο στην Ελλάδα γίνονται αυτά, μετά τις κινητοποιήσεις εκεί τις μαζικές, άρχισαν διαρροές του τύπου κάποιες οικογένειες τα έχουν βρει με τον ιδιοκτήτη να ζητάει υψηλό τίμημα. Αντί να κοιτάξουν να βρουν λύση το ελληνικό κράτος και το ελληνικό πολιτικό σύστημα, σπέρνουν ζυζάνια στην ομογένεια. Αυτό κάνουν. Ελάτε. Ναι, είναι γεγονός ότι το κτίριο, το συμβόλαιο του κτιρίου λύγει το 25. Ναι, αλλά ο ιδιοκτήτης, ο οποίος έχει ένα ακίνητο μεγαλύτερης τάξης πάνω από 5.000 τετραγωνικά, να φανταστείτε ότι στο Μόναχο 35 με 36 κτίρια τέτοια λείπουν για σχολεία, ζήτησε διαπραγμάτευση. Λογικό. Είχε δώσει deadline μέχρι 18 Δεκεμβρίου, κύριε Σαχίνη. Μέχρι τις 13 Δεκεμβρίου που εγώ βρέθηκα στο Μόναχο δεν είχε ακούσει κανένας κάτι για διαπραγμάτευση. Τελευταία στιγμή έσπευσε, μετά από πιέσεις και από κινητοποίησεις, έσπευσε να δοθεί εντολή στον κύριο Πρόξεν, ο οποίος εκπροσωπεί το ελληνικό κράτος στη Γερμανία, στη συγκεκριμένη πόλη, να μπει σε διαπραγματεύσεις. Αυτό δεν είναι το πρώτο το κρατούμε, θέλω να πω. Μετά ακούστηκαν ότι υπάρχουν διάφορα συμφέροντα. Θέλω εδώ πέρα να το αντικρούσω αυτό και να πω ότι το καταδικάζω κατηγορηματικά αυτό. Βγήκε και μάλιστα κάποιο αξιωματούχο του Υπουργείου Παιδείας. Θέλω να αναφερθώ σε αυτό, μου επιτρέψετε 2 λεπτά. Παρακαλώ. Και μίλησε ότι δεν είναι τα πράγματα έτσι, υπάρχουν κάποια συμφέροντα. Ποια συμφέροντα? Μιλάμε για παιδιά και μιλάμε για συμφέροντα. Γονείς μπορεί να έχουν συμφέροντα. Οι άνθρωποι δουλεύουν, εργάζονται, προσπαθούν να διατηρήσουν την ελληνικότητά τους, να δώσουν τη γλώσσα στα παιδιά τους και μιλάμε για τέτοια θέματα. Δύο πράγματα συμβαίνουν εδώ, κύριε Σαχίνη. Ή ο κύριος Γενικός Γραμματέας δυστυχώς δεν έχει όλη την ενημέρωση, ή ξέρει και λέει τα μισά. Και στις δύο περιπτώσεις έχουμε θέμα, γιατί με ανησυχεί ιδιαίτερα. Όπως και να είναι το πράγμα,
Θέλω να ξέρετε ότι αυτές οι μονάδες εκεί, και θέλω να πω στο ζουμί της συζήτησης μας, αν μου επιτρέπετε. Παρακαλώ. Χρηματοδοτούνται από το βαμβαρικό κράτος. Σας λέω υπεύθυνα ότι υπάρχει ο νόμος περί χρηματοδότησης ιδιωτικών σχολείων, γιατί τα σχολεία αυτά βλέπονται από το βαμβαρικό κράτος σαν ιδιωτικά σχολεία υπό την ομπρέλα του ελληνικού κράτους αυτή τη στιγμή. Χρηματοδότησης, παράγραφος 31 και 32 του νόμου αυτού. Λέγεται Schulfinanzierungsgesetz. Να μπείτε στο Google να το ψάξετε. Όποιος θέλει μπορεί να το ψάξει. Εκεί βρίσκεται η κορυφή του παγόβουνου. Έχουμε και επιδοτήσεις για το κτίριο. Οπότε μιλάμε για χρήματα 1500 με 1976 της τάξης αυτών για κάθε μαθητή το χρόνο. Επιδοτήσεις. Λοιπόν, αυτά τα γνωρίζουμε. Έχω συνομιλήσει ο ίδιος με το Υπουργείο Παιδείας της Βαβαρίας, με το Schulamt für Landesamt Bayern für Schulen, είναι η αρμόδια αρχή για τα σχολεία στην Βαβαρία. Έχω μιλήσει με αξιωματιούχους. Μου έχουν πει οι άνθρωποι, δεν θα δώσω ονόματα για ευνόητους λόγους, μου έχουν πει οι άνθρωποι ποιος είναι ο νόμος, κάνε τους λογαριασμούς, ορίστε, αυτοί είναι οι αριθμοί. Ωραία. Μου είπα να ζητήσω επίσημα τα στοιχεία, να ξέρετε. Όπα. Έπεσε η γραμμή να το ξαναδοκιμάσουμε αυτό. Εδώ πέσαμε σε άνθρωπο θησαυρό. Ο κύριος Ντόνας, επαναλαμβάνω, είναι αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Ελληνισμού και ακούσατε τι είπε, ότι η βαβαρική κυβέρνηση, μιλάμε για την περιοχή του κυρίου Φούχτελ, τον θυμάστε τον κύριο Φούχτελ, τον Όθωνα, λοιπόν, έχει επιμερίσει κονδύλια για αυτές τις δράσεις από την πλευρά του. Κάπου ήθελε να καταλήξει ο άνθρωπος και θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Ελάτε κύριε Ντόνα, έπεσε η γραμμή, τι να κάνουμε, ελάτε. Ναι, τελείως τυχαίως, ναι, λοιπόν, αυτά τα χρήματα εκεί δίνεται μια χρηματοδότηση. Μου είπε λοιπόν, κάντε μια αίτηση γραπτός για να μπορέσουμε κι εμείς να αντιδράσουμε. Λοιπόν, λέω εγώ τώρα. Μπορεί να καθυστερήσει λίγο. Έχουμε εποχή γιορτών τώρα. Μπορεί να καθυστερήσει λίγο. Τα στοιχεία θα τα έχουμε στα χέρια μας. Λοιπόν, οπότε οι ισχυρισμοί περί ζημίωσης του δημοσίου και επιβάρυνση του δημοσίου δεν στέκουν, κύριε Σαχίνη. Πρώτον. Δεύτερον, όταν μιλάμε για το άρθρο 108 του Συντάγματος, το οποίο λέει ότι η πολιτεία είναι υποχρεωμένη να μεριμνά για την πρόοδο και την διατήρηση της γλώσσας στον απόδημο ελληνισμό, να μπουν να το διαβάσουν, υπάρχει στο Σύνταγμα. Δεν μπορούμε να μιλάμε για επιβάρυνση του δημοσίου. Δεν μπορούμε επίσης να μιλάμε για επιβάρυνση του δημοσίου με ξένα χρήματα. Πρώτον αυτό. Μισό λεπτό. Διευκρινίστε μας κάτι, σας παρακαλώ, για να το καταλάβουμε εδώ στην Ελλάδα, γιατί έχει ενδιαφέρον. Ναι. Άρα το πλαίσιο είναι γερμανικό και η χρηματοδότηση. Η Ελλάδα, το Υπουργείο Παιδείας, σε τι συμμετέχει, πληρώνει τους καθηγητές, να το καταλάβουμε. Τους καθηγητές, μπράβο, και άλλα μικρά μετακινήσεις θεωρώ. Μάλιστα. Δεν είμαι ακριβώς, δεν ξέρω ακριβώς. Θέλω να σας δώσω στοιχεία, γι' αυτό εγώ θα μιλήσω με στοιχεία, τα οποία γνωρίζω, κύριε Σακίνη. Υπάρχει χρηματοδότηση και καλύπτει μεγάλο ποσό, μην πω όλο το ποσό. Λοιπόν, αυτό το λέω δημόσια στο ράδιο, στη δική σας εκπομπή, και θέλω κάποιος να βγει να με διαψεύσει, να πει ότι ο κύριος Ντόνας αυτά που λέει δεν είναι σωστά από το Υπουργείο. Δεν γίνεται αυτό. Εμείς ζητάμε να γνωρίζουμε. Εγώ θέτω ερωτήματα στην εκπομπή σας. Θέλω να ξέρω πόσα χρήματα πήραν το 23, πόσα είναι ο προϋπολογισμός για το 24, πού πάνε αυτά τα χρήματα, πώς ξοδεύονται, αν ανακατανέμονται, γιατί ανακατανέμονται. Αυτά τα χρήματα είναι χρήματα του βαβαρικού κράτους για τους Έλληνες πολίτες, για τα παιδιά των Ελλήνων πολιτών που ζουν και διαμένουν στην Βαβαρία και πληρώνουν φόρους εκεί. Έτσι, λογικό. Mm-hmm. Θέλω να γνωρίζω λοιπόν. Με την αρχή του άπλετο φως σε όλα, είναι τρέντι αυτή η έκφραση στην Ελλάδα, άπλετο φως. Θέλω να γνωρίζω λοιπόν ποιες είναι οι διαδικασίες εκεί, πώς λειτουργούν αυτά, είναι απλά. Και ούμι γένετο, για να φανταστείτε, αν τυχόν μεθαύριο το ΤΣΕΤΕΦ, το κρατικό τηλεόραση της Γερμανίας, ξυπνήσει και ρωτήσει, τι γίνεται εκεί στο Μόναχο, ρε παιδιά, τι κινητοποιούν οι γονείς. Πληρώνει το βαβαρικό κράτος χρήματα φορολογούμενων εκεί για να επιδοτήσει ένα σχολείο που ορθά το κάνει, γιατί προωθούμε την ελληνική γλώσσα από την εποχή του Όθωνα στην Βαβαρία, έτσι. Για ποιο λόγο εκεί γίνεται μεγάλος έρδελες, γιατί τι γίνεται εκεί. Φανταστείτε τι έχει να γίνει μετά. Δεν θέλω να το ευχηθώ, γιατί εμείς εδώ έχουμε το ρόλο της συνεργασίας. Εμείς προσπαθούμε και σαν Ίδρυμα να στηρίζουμε στρατηγικά τα θέματα και τα συμφέροντα του ελληνισμού στην Ευρώπη. Είμαστε σε άριστη συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών αυτή τη στιγμή, κύριε Σαχίνη. Έχουμε πολύ καλή επικοινωνία. Θέλω να σας πω ότι αυτή τη στιγμή το μπαλάκι παίχτηκε και ρίχτηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών, γιατί εκεί διαπραγματεύεται ο πρόξενος για αυτό το θέμα. Θέλω να πιστεύω ότι θα βρεθεί λύση άμεσα. Είναι το θέμα άκρος σημαντικό για το μέλλον του ελληνισμού του Μονάχου. Σοβαρά μιλάμε. Από τα πιο κρίσιμα, και μιλάμε για την καρδιά της Ευρώπης. Αλλά ξέρετε, αντιλαμβάνομαι από αυτά τα ερωτήματα που θέτετε. Καλά, ο μορφωτικός ακόλουθος του ελληνικού προξενιού στο Μόναχο δεν έχει να σας δώσει απαντήσεις. Δικιά του αρμοδιότητα είναι. Η κυρία συντονίστρια του Μονάχου έχει κάνει θετική εισήγηση για το σχολείο εδώ και αρκετό καιρό.
προς το Υπουργείο. Μάλιστα. Το ξέρω αυτό, το ξέρω αυτό. Πρέπει να το πούμε αυτό εδώ στην εκπομπή. Γι' αυτό ρωτώ κι εγώ. Δυστυχώς, ναι. Δυστυχώς δεν εισακούστηκε από ό,τι φαίνεται μέχρι στιγμή, γιατί γίνονται συζητήσεις. Και ξέρετε, με στεναχωρεί η προσπάθεια αυτή που έγινε στο παρασκήνιο να ρηχτεί λάσπη προς κάποιους παράγοντες της ομογένειας, οι οποίοι πραγματικά μάχονται για το σχολείο. Και εδώ θα μας βρουν αντιμέτωπος. Ξέρετε, είμαστε τα παιδιά των μεταναστών του 60, του 70. Αλλά χαίρομαι μεγάλης εκτίμησης στις τοπικές κοινωνίες. Είμαστε άνθρωποι επιστήμονες, είμαστε πολύ καλά δικτυωμένοι, εκπροσωπούμε την Ελλάδα, είμαστε ο μηχανισμός πλέον στον 21ο αιώνα εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδας. Ελπίζω να το κατανοήσουν αυτό. Και στην εποχή που και η πολιτεία αλλά και η τωρινή κυβέρνηση ορθά θέτει priority το ό,τι αφορά την Ελλάδα, τον ελληνισμό, του απόδημου ελληνισμού, λέει η γλώσσα είναι σημαντική, ο απόδημος ελληνισμός είναι σημαντικός, έχει δώσει δικαίωμα ψήφου στους απόδημους Έλληνες. Αυτό κάπου δεν στέκει και πρέπει να αφήσουμε αυτούς τις παθογένειες του παρελθόντος με τους μηχανισμούς, γιατί το Υπουργείο Παιδείας, κακά τα ψέματα κύριε Σακίν, το ξέρετε, είναι ένας τεράστιος μηχανισμός γραφειοκρατίας και είναι αρκετά δυσλειτουργικός σαν Υπουργείο. Αυτή την εντύπωση έχω εγώ τα τελευταία χρόνια, γιατί έχω και εγώ δύο παιδιά, 10 και 13 ετών, τα οποία πηγαίνουν εδώ στο σχολείο, μαθαίνουν τα ελληνικά, παίρνουν πτυχίο ελληνομάθειας. Και πραγματικά δίνουμε μάχη εδώ. Δεν μπορεί να το καταλάβει κάποιος στην Ελλάδα. Και όταν κλείνει ένα σχολείο στο εξωτερικό, είναι μια μαχαιριά στην καρδιά μας, πραγματικά. Κύριε Ντόνα, το ξέρετε το στίχο που λέει να πεθαίνεις για την Ελλάδα είναι άλλο και άλλο η Ελλάδα να σε πεθαίνει. Δυστυχώς σε αυτήν την περίπτωση έχετε πέσει. Θα σας ρωτήσω κάτι που μπορεί να είναι τζιζ. Έχουν τέτοια προβλήματα το τουρκικό κράτος με τα τουρκικά στη Γερμανία ή αναπτύσσονται και ανθίζουν διαρκώς? Να ξέρετε ότι η Ελλάδα, χάρη και στον αγώνα αρκετών εκπροσώπων του ελληνικού κράτους, και εδώ αναφέρομαι στους προξένους, οι οποίοι δώσαν αρκετό αγώνα παλιότερα για να εδραιωθεί και η παρουσία του ελληνικού κράτους και να διαδραιωθεί η ελληνική γλώσσα, η Ελλάδα είχε προνομιακή θέση. Εμείς βρισκόμαστε σε μια φάση όπου τα κεκτημένα τα χάνουμε και άλλοι αναπτύσσονται. Είναι γεγονός ότι η Τουρκία κάνει φοβερές κινήσεις στη Γερμανία μέσω και των ημάμιδων, μέσω του TTIP, μέσω άλλων οργανώσεων, οι οποίες είναι επιχορηγούμενες από το τουρκικό κράτος στη Γερμανία, και συνεχώς εισχωρούν και δυναμικά στις τοπικές κοινωνίες και σε πολιτικό και σε επιχειρηματικό επίπεδο. Μάλιστα. Γιατί δημιουργούν δικές τους φουρνιές, έτσι. Γιατί το κράτος έχει στρατηγική και έχει αντιληφθεί τι παίζεται. Θέλω να μου πείτε το εξής. Μήπως αισθάνεστε στο βάθος κήπος ότι τελικά το ενδιαφέρον εντοπίζεται στο να κλείσουν τα σχολεία και να πάμε στην εκμάθηση ελληνικής τρίτης, τέταρτης γενιάς μεταναστόπουλα, θα το πω έτσι, όχι προσφυγόπουλα, μεταναστόπουλα, σε ένα μάθημα Σαββάτου και αν, λέω μήπως. Δεν θέλω ούτε καν να το σκέφτομαι αυτό. Υπόνοιες υπάρχουν. Όταν γίνονται τέτοιες κινήσεις, ο κόσμος θορυβείται και άνθρωποι οι οποίοι κάνουν στρατηγικό σχεδιασμό το σκέφτονται αυτό. Γι' αυτό άλλωστε και το Ίδρυμα έχει, αν μου επιτρέπετε να πω, δημιουργήσει στρατηγικές κινήσεις. 19 Μαρτίου θα γίνει η πανευρωπαϊκή ημερίδα για την ελληνόγλωσσα εκπαίδευση στην Ευρώπη στο Παρίσι. Για να φέρουμε όλους τους ενδιαφερόμενους εκεί σε ένα τραπέζι να συζητήσουμε. Έχει γίνει στο Μάνχαϊν πρόπερση. Οπότε καταλαβαίνετε ότι τα θέματα τα έχουμε εντοπίσει. Υπάρχουν άνθρωποι στο Ίδρυμα. Έχουμε μόνιμη επιτροπή ελληνόγλωσσα εκπαίδευση στο Ίδρυμα, όπου επικεφαλής είναι ο κύριος Αθανάσιος Κύπας, όπου συζητάμε γι' αυτό. Και ξέρετε, το θέμα αυτό είναι φλέγον, γιατί και η Ομογένεια και τα μέσα, εδώ από τις 5 Δεκεμβρίου, το ΕΝ, η μέρος του κ. Χρήστο Μουρτζούκος, έχουν γράψει αυτά τα θέματα. Από πέρσι γίνονται αναφορές. Αλλά δεν έχει την ανάλογη έτσι, επικαιρότητα στην Ελλάδα. Δεν ξέρω για ποιον λόγο γίνεται αυτό, αν γίνεται και εμένα, αλλά είναι ένα θέμα το οποίο αφορά το μέλλον του ελληνισμού. Τι λέτε, κύριε Ντόνα, τώρα, σιγά μην ασχοληθούν με αυτά. Είναι σοβαρά θέματα αυτά. Σοβαρό θέμα είναι ποιος θα τραγουδήσει στην Αθήνα τη βραδιά του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου. Σοβαρά μιλάτε. Και να πέσουν και οι πενιντάρες εκεί. Για εκεί υπάρχει κρίμα. Με συγχωρείτε, μην μου ξύνετε πληγές. Και ξέρετε, γιατί μιλάω σε ένα ίδρυμα το οποίο φαντάζομαι ότι πέρα από το ότι προσπαθεί να δημιουργεί γέφυρες μέσω της γλώσσας. Καταρχάς, έχετε εικόνα πόσους Έλληνες έχει η Γερμανία αυτή τη στιγμή? Η Γερμανία αυτή τη στιγμή έχει, λέγονται μεγάλοι αριθμοί. Ας πάρουμε τους Έλληνες οι οποίοι θεωρούνται του απόδημου ελληνισμού, γιατί κατ' επέκταση της ομογένειας, περίπου από 550 με 600.000 θα έλεγα εγώ αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Υπάρχουν αριθμοί οι οποίοι μπορείτε να βρείτε στο ίντερνετ, γιατί δεν γίνονται τακτικά μετρήσεις. Εγώ εκεί το εστιάζω. Πάντως η Ευρώπη έχει
ελληνισμό του εκατομμυρίου. Και μάλιστα. Οπότε, κύριε Σαχίνη, αυτό είναι ένα εργαλείο τεράστιο στα χέρια της ελληνικής πολιτείας. Κανονικά. Αν το χρησιμοποιήσει. Μάλιστα, κανονικά. Εγώ έλεγα στην αρχή της εκπομπής, μιλάμε για μια χώρα όπου οι ίδιοι οι Γερμανοί στη συνέχεια με την επιβολή, να τα λέω όλα, της Παπικής Εκκλησίας, τη θάψαν. Είχε μια Ελληνίδα αυτοκράτορα των Γερμανών, τη Θεοφανώ, 955-991. Η πιο ανοιχτόμυαλη αντίληψη μεταφέροντας όλη την κουλτούρα, για να ξέρουν ορισμένοι που λένε περί σαπίλας και συντηρητισμού, των ελεύθερων ανοιχτών πανεπιστημίων του Βυζαντίου στη Γερμανία. Προσπάθησε να εξανθρωπίσει τα πράγματα. Μετά το φάγε το σκότος. Να, ας πούμε, για πρώτη φορά πέρυσι θεσπίστηκε βραβείο Θεοφανώ στη Θεσσαλονίκη στο Πανεπιστήμιο. Αλλά προσέξτε, θέλω να πω ότι ο ελληνισμός, ο ελληνικός πολιτισμός, η ελληνική γλούσα, η ελληνική κουλτούρα είναι οικουμενική. Δεν είναι θέμα ανωτερότητα. Είναι οικουμενική. Και αντί αυτού, μία γλώσσα που έχει καταστεί ανάδελφος, που έχει φάει λοβοτομή, τώρα είναι υποδιωγμό. Δηλαδή, με συγχωρείτε, σκέφτεστε ότι τα παιδιά σας κάποια στιγμή μπορεί να μην έχουν καμία επαφή με τη γλώσσα των παππούδων τους. Δεν το σκέφτομαι. Ο ελληνισμός στην πάροδο των αιώνων έχει αποδείξει πόσο μπορεί καλά να επιβιώσει και να αντισταθεί. Είμαστε ένας λαός με βαθιές ιστορικές ρίζες, παραδόσεις, ήθη και έθιμα. Δεν πιστεύω να γίνει αυτό. Δεν θα το επιτρέψουμε να γίνει αυτό. Σας είπα ξανά ότι είναι κακό να υποτιμάνε τις δυνατότητες του απόδημου ελληνισμού. Είμαστε άνθρωποι, είμαστε δεμένοι σε αυτό το θέμα όλοι μαζί. Ομοσπονδίες, συνομοσπονδίες, η ΟΕΚ που εκπροσωπεί τις κοινότητες στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση είναι σε αυτό μαζί μας. Εμείς στηρίζουμε τους ανθρώπους της πρώτης γραμμής, το Σύλλογο Γονέων και Δαιμόνων Μονάχων και Περιχώρων, τον κύριο Θωμά Μπουδούλα, τον πρόεδρο, εκεί όλους τους στηρίζουμε, είμαστε μαζί. Σε αυτό το θέμα, ξέρετε, δεν χωράει. Θα βρουν μια γροθιά απέναντί τους. Δεν θα περάσει τίποτα τέτοιο. Είμαστε όλοι μια φωνή και να είστε σίγουροι ότι θα γίνουν κι άλλα πράγματα, αν χρειαστεί. Θα το πάμε σταδιακά το θέμα. Πέρα από αυτό, θέλω να σας πω ότι θα είμαι κάτω στην Ελλάδα, ναι, με κλιμάκιο δικό μας, από τις 19 Ιανουαρίου μέχρι τις 27 Ιανουαρίου, και θα επιδιώξω αυτοπροσώπως να συναντηθώ με την κυρία Υφυπουργό. Θα πάω στο Υπουργείο. Θα απαιτήσω να την δω, θα σας ενημερώσω, κύριε Σαχίνη. Εννοείται. Αν είχαμε επιτυχία. Τι αναμένετε? Πρακτικά, τι αναμένετε αυτή τη στιγμή? Αναμένω να γίνει μια σωστή συζήτηση και να συνεχίσει να υπάρχει αυτό το σχολείο εδώ στο Μόναχο. Έπειτα μετά, αν γίνει ξανά, ελπίζω να αναθεωρήσουν τη στάση τους και να κάνουν τους ανάλογους υπολογισμούς, να δούμε ότι οι αριθμοί ίσως δεν έχουν πριν, αλλά έχουν σύν σαν πρόσημο. Και να έρθουν εδώ και να πει και η κυρία Μιχαηλίδου, για ποιο λόγο να μην έρθει η κυρία Υπουργός εδώ στο Μόναχο, να πει στο αεροδρόμιο, ο αεροπορικός, να την υποδεχτούμε, αν της αρέσει και ο περίπατος, να περπατήσει μέχρι το σχολείο, ας πούμε. Μπορεί, αν θέλει, γιατί της αρέσει να περπατάει, οπότε άκουσα. Οπότε μπορεί να πηγαίνει εκεί, να δει και τα παιδιά, αυτοπροσώπως, να συναντήσει τους γονείς, να συναντήσει τους ανθρώπους που θεωρείται ότι έχουν συμφέροντα, να δει πώς εργάζονται, πώς παλεύουν για να διατηρήσουν την ελληνικότητά τους εδώ. Και έπειτα ας έχουν τα συμπεράσματά της. Έτσι γίνεται πολιτική. Δεν είμαστε σε εικονική πραγματικότητα, κύριε Σάκη. Έχετε δίκιο εσείς. Η πραγματικότητα είναι εδώ. Κύριε Ντόνα, εγώ θα σας καλέσω να βρεθείτε και στο Ηράκλειο σε εκπομπή, σε τηλεοπτική. Διότι το εύρος του Ιδρύματος είναι φοβερό. Το στοιχείο που δώσατε, 600.000, προσέξτε, λέει ο άνθρωπος, με συστολικά στοιχεία, όχι διασταλτικά, στη Γερμανία. Και εγώ αντιλαμβάνομαι ότι είναι εκεί Έλληνες χωρίς αξιοποίηση, χωρίς στρατηγική. Αναρωτιέμαι πόσοι από αυτούς θα ψηφίσουν με επιστολική ψήφο και τι. Έτσι, και εμείς τους έχουμε έτσι, χήμα, στο κύμα, ό,τι κάνουν μόνοι τους. Αυτό είναι, αυτή ένα είναι η αλήθεια. Ένα τελευταίο, αν μου επιτρέψετε. Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελληνισμού εδρεύει στις Βρυξέλλες. Mm-hmm. Ακριβώς γιατί εκεί είναι τα κέντρα λήψης αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θέλουμε να έχουμε εκεί επιρροή. Οι τρεις πυλώνες είναι η γλώσσα, ο πολιτισμός και η διατήρηση των συμφερόντων του ελληνισμού. Αυτά θέλω να πω συνοπτικά για το Ίδρυμα. Κύριε Ντόνα, θέλω να σας ευχαριστήσω. Είμαι χαρούμενος που υπάρχουν συνάδελφοι στη Γερμανία, σαν τον κύριο Μουρτζούκο, θέλω να το πω. Γιατί δέχεται επίθεση ο άνθρωπος. Επειδή ναι, λέει τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη, και τουλάχιστον δεν κουκουλώνεται μια ιστορία που έχει ξεσηκώσει εκεί την ομογένεια. Θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά. Γεια σας.